Τώρα, την ώρα που Μητσοτάκης και Ερντογάν επιχειρούν να χτίσουν γέφυρα επικοινωνίας, πολλαπλασιάζονται οι μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας μέσω θαλάσσης, καθώς δυσκόλεψαν τα χερσαία περάσματα του Εύρου μετά τη φωτιά. Τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός και πάλι ανοιχτά της Πύλου, όταν η Frontex εντόπισε σκάφος με 90 μετανάστες. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό όταν αεροσκάφος της Frontex εντόπισε ακυβέρνητο σκάφος με περίπου 90 παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες ανοιχτά της Πύλου. 25, κυρίως γυναίκες και μικρά παιδιά, διασώθηκαν από παραπλέον δεξαμενόπλιο, ενώ 62 διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο. Γεμίζουμε τα θαλάσσια περάσματα γιατί δυσκόλεψαν τα χερσαία του Εύρου μετά τη φωτιά, θα αποκαλύψει διακινητής από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος υπό τον όρο της ανωνυμίας μίλησε στον Αντένα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εξαιτίας των περιπολιών αλλά και των πυρκαγιών που στην ουσία απογύμνωσαν την κάλυψη που είχατε πίσω από την πυκνή βλάστηση. Ήταν ένας φτωχός υπάλληλος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, μπήκε στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών πριν από 15 χρόνια και σήμερα είναι ένας από τους περιβόητους διακινητές της Κωνσταντινούπολης που μαζί με την ομάδα του, η οποία απαρτίζεται και από Έλληνος όπως θα τον ακούσετε να λέει, περνάει παράνομα εκατοντάδες μετανάστες κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Οι ροές οι οποίες έχουμε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με περσινό χρονικό διάστημα είναι πάρα πάρα πολύ μειωμένες. Βλέπουμε ότι οι εγκληματίες διακινητές επιλέγουν τα νησιά μας. Σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε εδώ και πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Στον Εύρο έχουν αλλάξει πλέον τις διαδρομές και πλέον επιλέγουν είτε μέσω Βουλγαρίας είτε μέσω σκαφών, μέσω Αιγαίου να φτάσουν στην Ιταλία. Όλοι μας έχουμε δει καΐκια με εκατοντάδες ανθρώπους φορτωμένους πάνω εκεί, φουσκωτά με παιδιά χωρίς οσίβια. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Οι ταρίφες είναι συνήθως 3.000 ευρώ με φουσκωτό προς τα ελληνικά νησιά και 8.000 ευρώ με σκάφος και προορισμό την Ιταλία, χωρίς οσίβια, στιβαγμένοι σε σάπια καΐκια, με κίνδυνο τη δική του ζωή και των παιδιών τους.